στενή σε διάμετρο δημιουργούν μια πίεση λαδιού. Οπότε φτάνει και επάνω. Έπειτα με την καινούργια τα αυτοκίνητα, καινούργιες τεχνολογίες, με τις μηχανές καινούργιας τεχνολογίας, πρώτα το λάδι ανεβαίνει επάνω στο κεφαλάρι και ύστερα κατεβαίνει προς τα κάτω. Γιατί λέτε ότι θέλουμε πρώτα επάνω στο κεφαλάρι λάδι πολύ? Γιατί έχουμε τα περισσότερα εξαρτήματα πλέον είναι στο κεφαλάρι. Κάτω στο κορμό, εκτός από το στρόφαγο με τις πιέρες, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είτε βαλβίδες, είτε κεντροφόρους, είτε οτιδήποτε άλλο καινούργια τεχνολογίας έχουν κάνει κατασκευαστές, το κάνουμε στο κεφαλάρι. Γι' αυτό θα δείτε, θα παρατηρήσετε στους καινούργιους κινητήρες, δεν βγάζουν όλα τα εργοστάσια κινητήρες. Είναι η αγωγή που μεταφέρουν λάδι και έτσι λιμπαίνεται ο στρόφαλος με τους δύο στήρες. Ένα είναι βέβαια πάλι οι κατασκευαστές στην ποσότητα του λαδιού που βάζουν στο κάρτερ. Πάλι το στρόφαλο, ο στρόφαλος είναι μισοβυθισμένος μέσα στο λάδι. Αλλά παρόλα αυτά η αιτία λαδιού στέλνει και εσωτερικά για να αντέξει στις υψηλές θερμοκρασίες και στις υψηλές τροφές. Γιατί πλέον μιλάμε ότι τα αυτοκίνητα, οι μηχανές των αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή παίζουν και 6 και 7 και 8 χιλιάδες τροφές μέσω όρο. Γιατί έχουμε και κινητήρες με 12 χιλιάδες τροφές. Σε αυτό όλο το σύστημα που μεταφέρει το λάδι υπάρχει η λεγόμενη φούσκα λαδιού, η οποία τι κάνει, δεν είναι τίποτα άλλο από μια φούσκα που μετράει την πίεση του λαδιού. Και θα παρατηρήσετε πολλές φορές σε κινητήρες, όχι πολλές φορές, πάντοτε, ότι έχει και μια βαλβίδα ανακουφίσεως. Το σύστημα αυτό που μέσω των αγωγών διοχετεύει λιπαντικό σε όλο το κινητήρα.